Με 6 άτομα θα ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του Εύρου στον αγώνα κατά της Αφρικανικής Πανόλης. Η ζώνη όσως βρίσκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και απειλεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Με βάση την απόφαση του Υπουργού, προσελήφθησαν σε όλη την επικράτεια, κυρίως στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδος που συνορεύει με τη Βουλγαρία και με άλλες τρίτες χώρες, επιπλέον προσωπικό στα πλαίσια πρόληψης και αν χρειαστεί καταστολής του νοσήματος της Αφρικανικής Πανόλης των Χοιρινών. Στην περιοχή του Εύρου, στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, ενισχύθηκαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με 2 εποχιακούς κτηνιάτρους ο Νότιος Εύρος και με 4 άτομα ο Βόρειος Εύρος. Στις 20 Σεπτεμβρίου, σε χωριό της περιφέρειας Κίρτζαλη στη Βουλγαρία, επιβεβαιώθηκε μια νέα αιστεία του νοσήματος που αφορά 10-20 τους χείρους που πέθαναν λόγω του νοσήματος. Αρχές του Αυγούστου επιβεβαιώθηκε αιστεία του νοσήματος σε αγριόχειρο στις επαρχίες Μπορινό και Δόσπατ στα βόρεια της Δράμας. Αυτό που πρέπει οι χειροτρόφοι όλοι και οι κόσιτων και συστηματικών εκτροφών είναι πρώτον να μην αφήνουν κανένα να μπαίνει στην εκτροφή τους που δεν έχει λόγο. Να μην ταΐσουν τα χοιρινά τους με τροφές που είναι ανεξέλεγκτες. Αγρόστου προελεύσεως ή υπολείμματα, κυρίως για τους κόσιτους μιλάω, υπολείμματα κουζίνας, τρόφιμα που βρίσκουν δεξιά-αριστερά, ας το πω έτσι, και δεν είναι κατάλληλα για τα χοιρινά. Το επόμενο στάδιο, προσοχή πάρα πολύ, κυρίως για τους κόσιτους πάλι. Σε αυτούς που είναι κυνηγοί. Θα πρέπει δηλαδή όταν μετά το κυνήγι και αν έχουν θηρεύσει κάποιο αγριογούρουνο να μην έρχονται σε άμεση επαφή και με τον ηματισμό που είχαν πάει στο κυνήγι με τα χοιρινά που εκτρέφουν οι ίδιοι. Επίσης όσοι κυνηγούν, ξαναλέμε, η εκδορά των ζώων δεν πρέπει να γίνεται αλεξέλεγκτα στα δάση με την αφέμαξη και τον εξπλαχνισμό και τα σπλάχνα να πετιούνται μέσα στη δασική περιοχή. Οι 6 νέοι κτηνίατροι θα ενισχύσουν το προσωπικό της υπηρεσίας προκειμένου να καταγραφούν όλοι οι χείροι του νομού. Στο Νότιο Εύρο, σύμφωνα με την προϊσταμένη της κτηνιατρικής υπηρεσίας, λειτουργούν 5 μεγάλες εκτροφές, ενώ τα χοιρινά υπολογίζονται πως είναι περίπου 4.500. Θα δουν ότι το χοιρινό τους είναι άκεφο, δεν έχει όρεξη, φαίνεται ότι έχει πυρετό, έχει αδυναμία και δεν έχει διάθεση να εγερθεί, δηλαδή είναι ξαπλωμένο. Και αργότερα εμφανίζουν τα κλασικά συμπτώματα που είναι αιμορραγίες, υπετέχειες ή εστίες. Εκείνοι θα αντιληφθούν κάποιες εστίες μαύρες ή κόκκινες, κυρίως στην περιοχή της κεφαλής, στα αυτιά, στην περιοχή της μύτης τους, ας το πω έτσι, στο επιρρήνιο. Μπορεί και διάσπαρτε σε ολόκληρο το σώμα. Σε περίπτωση που αντιληφθούν, επίσης μπορεί να κάνουν διάρρειες, αιμορραγικές διάρρειες, να έχουν δακρύρια ή καταρροή. Σε τέτοια συμπτώματα, ακόμη και να μην είναι το νόσημα, καλό είναι να επικοινωνούν με το τοπικό κτηνιατρικό κέντρο, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε κλινικά το ζώο, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση ή κάποια καθυστέρηση σε περίπτωση που είναι θετικό στη διάγνωση. Για να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών, καλούνται όσοι εκτρέφουν χείρους άφοβα να το δηλώσουν. Μπορούν να απευθυνθούν στα κτηνιατρικά κέντρα Σουφλίου και Φερών, στο Αγροτικό Κτηνιατρίο Σαμοθράκης και στο Κτηνιατρικό Κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Είχαμε πρόσφατα μια καινούργια εστία στην περιοχή του Κίρτζαλη. Είναι πιο ωραία τα κρούσματα από παλιότερα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και πρέπει να παραμένουμε σε επαγρύπνηση και εμείς και οι χειροτρόφοι και οι κυνηγοί. Η Αφρικανική Πανόλη είναι υιογενές νόσημα μεγάλης μεταδοτικότητας που προσβάλλει χείρους και αγριόχειρους, ενώ δεν προσβάλλει τον άνθρωπο ή άλλα είδη ζώων. Ο ιός επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, κυρίως σε νεκρούς στους χοιρινών, και μεταδίδεται πολύ εύκολα με κατανάλωση μολυσμένης τροφής, με άμεση επαφή ασθενών ζώων με υγιή ζώα, έμεσα με μολυσμένα οχήματα, ρούχα, υποδήματα, εξοπλισμό, ζωοτροφές καθώς και με έντομα. Προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες και προβλήματα στις μετακινήσεις των χείρων και των προϊόντων τους. Ο ιός είναι πάρα πολύ ανθεκτικός και υπάρχει σε όλες τις εκρήσεις και τις απεκρίσεις των ζώων. Πέρα δηλαδή από τα σπλάχνα και το αίμα, υπάρχει και στα ούρα και στα κόπρανα και στο σάλιο του. Οπότε ένας άνθρωπος που θα έρθει σε επαφή και ακουμπήσει πάνω στη φόρμα του σάλιο αγριογούρουνο, που ασθενεί έτσι, μπορεί εύκολα μηχανικά να μεταφέρει το νόσημα σε κάποια εκτροφή. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ χειροτρόφους και κυνηγούς, πάρα πολύ καλή προσωπική υγιεινή και με τίποτα να μην μπαίνουν σε εκτροφές άνθρωποι που έχουν πάει σε δασικές εκτάσεις για κυνήγι ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.